Δέκτες έντονων αποδοκιμασιών έγιναν για άλλη μια φορά υποψήφοι με τον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη συμφωνία των Πρεσπών. Το νέο περιστατικό σημειώθηκε στην Κοζάνη, όπου μίλησαν υποψήφοι ευρωβουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Με το που περπάτησε στην αγορά των Γιαννιτσών, ο υποψήφιος περιφερειάρχης με το ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, άρχισαν οι αποδοκιμασίες. Την ώρα που έχω να αντιμετωπίσω τον άνθρωπο που με αντιμετωπίζει με δυσπιστία και ύβρις, την ίδια ώρα σηκώνεται δίπλα ένας άλλος και σου δίνει το χέρι. Είστε προδότης, δεν θέλω να ακούσω. Και προτιμότερο είναι να μην ξαναπατήσετε εδώ πέρα. Ωραία, αυτό δεν είναι δικαίωμά σου. Προτιμότερο είναι να μην ξαναπατήσετε εδώ πέρα. Δεν ξέρεις τι είπα. Είναι προτιμότερο να μην ξαναπατήσετε εδώ πέρα. Το ξαναλέω. Πώς θα το απαγορεύσει αυτό. Ο κόσμος. Στεναχωριέμαι για τον άνθρωπο που κρατάει το παιδάκι από το χέρι, ένα βρεφάκι, ένα μωράκι το οποίο τώρα μπαίνει στη ζωή και ακούει το πρώτο του άκουσμα είναι τον πατέρα του να μιλάει με ένταση και πάθος, σχεδόν με ένα στοιχείο μίσους και αντιπαράθεσης κατά ενός άλλου ανθρώπου. Εγώ δεν θα το έκανα. Όταν ένα δημοκρατικό κόμμα, οποιοδήποτε κόμμα κάνει συγκέντρωση και έξω έχουμε αντισυγκέντρωση, είναι λογική γκοτζαμάνη. Στην Πτολεμαΐδα αποδοκιμάστηκαν άγρια οι υποψήφοι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης και Αλέξανδρος Νικολαίδης. Η αστυνομία δεν επέτρεψε τους πολίτες να πλησιάσουν με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση. Κάτοικοι από το Μαυροβούνι Σκίδρας που έχει καταγωγή Ολυμπιονίκης Αλέξανδρος Νικολαίδης μαζεύουν υπογραφές ώστε να καταργήσουν το όνομά του που δόθηκε στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης ως ένδειξη τιμής για τη μεγάλη αθλητική επιτυχία του.